Με τους Κούρδους να ζητούν αυτονομία στην Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση καλείται να πάρει θέση σε ένα τεταμένο κλίμα που δυναμητίζεται από τις δηλώσεις Ερντογάν. Την ώρα που στην νοτιοανατολική Τουρκία βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τον ηγέτη του Φιλοκουρδικού κόμματος για πρόκληση και προδοσία. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία άνοιξαν την όρεξη στην τρομοκρατική οργάνωση PKK κατά της Εθνικής Ενότητας. Το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα, που είναι βραχίωνας του PKK στη Συρία, βλέπει πως οι μονάδες προστασίας του κουρδικού λαού στη Συρία είχαν ορισμένες νίκες και προσπαθεί να επωφεληθεί στη χώρα μας. Αυτή είναι η αιτία της τελευταίας τρομοκρατικής ενέργειας. Ο ηγέτης του Φιλοκουρδικού Κόμματος, Σελεχαντίν Ντεμιρτάς, διακήρυξε ωστόσο από το Διάρμπακιρ πως η αντίσταση θα νικήσει και πως οι Κούρδοι θα αποκτήσουν δικό τους ανεξάρτητο ομοσπονδιακό κράτος. Στη διακήρυξη 14 σημείων που εξέδωσε το Κουρδικό Κογκρέσο για μια δημοκρατική κοινωνία, ζητείται η ανακήρυξη αυτόνομων κουρδικών περιοχών. Στο Διάρμπακιρ σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.